Γεια σας! Σήμερα θα σας μιλήσω για 5 βιβλία που διάβασα το τελευταίο διάστημα και μου άρεσαν αρκετά. Το πρώτο βιβλίο που διάβασα είναι του Γκάντι με τίτλο «Η ζωή μου». Πρόκειται για την αυτοβιογραφία του και θα σας πω λίγα λόγια για τον Γκάντι, αν και μπορεί να γνωρίζετε για το έργο και τη ζωή του. Γεννήθηκε το 1869 στη δυτική ακτή της Ινδίας, ήταν πολιτικός και θρησκευτικός ηγέτης και αγωνιζόταν για την αντίσταση χωρίς τη χρήση βίας. Το βιβλίο αυτό μας βοηθάει να καταλάβουμε πώς ξεκίνησε το έργο του και να κατανοήσουμε τον τρόπο που σκεφτόταν καθώς και τις ιδεολογίες του. Παρακολουθούμε όλο το ταξίδι της ζωής του, από τη γέννησή του, την οικογένεια που μεγάλωσε, τις σπουδές στο Λονδίνο, τον αγώνα για την ανεξαρτησία των Ινδών, τη φυλάκιση και πολλά άλλα γεγονότα που αξίζει να γνωρίζετε για αυτό τον ηγέτη. Αξίζει να το διαβάσετε για να έχετε τεκμηριωμένη γνώση για το έργο του Γκάντι. Το δεύτερο βιβλίο που διάβασα λέγεται «Μαζί ξανά». Είναι ένα βιβλίο που διαβάζεται μέσα σε λίγες μόνο ώρες και περιέχει 25 διηγήματα. Το εντυπωσιακό είναι ότι τα διηγήματα αυτά τα έχουν γράψει ψυχολόγοι, φιλόλογοι, αρχιτέκτονες, ακόμα και φοιτητές. Θέλω να σας δώσω να καταλάβετε ότι δεν το έχουν γράψει συγγραφείς ως προς το επάγγελμα, αλλά μαθητές συγγραφείς. Σχεδόν όλα τα διηγήματα ήταν καθηλωτικά και παρόλο που ήταν μικρά, 3 ή 4 σελίδων το καθένα, προλάβαιναν να σου δημιουργήσουν έντονα συναισθήματα. Αν πέσει στα χέρια σας αυτό το βιβλίο, διαβάστε το, αξίζει πραγματικά, έχει πολύ όμορφα διηγήματα. Το τρίτο βιβλίο που διάβασα ήταν η Μεταμόρφωση του Κάφκα. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας άνθρωπος που ένα πρωινό ξυπνάει για να πάει στη δουλειά του και αντιλαμβάνεται ότι έχει μεταμορφωθεί σε ένα μεγάλο έντομο. Πρόκειται για ένα πολύ καλογραμμένο και βανάγνωστο βιβλίο, διαβάζεται πολύ γρήγορα χωρίς να κουράζει τον αναγνώστη, περιγράφει τη σχέση των μελών της οικογένειας μετά τη μεταμόρφωση και είναι ένα βιβλίο που θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να διαβάσετε, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο, θα σας προβληματίσει και θα προσπαθήσετε να καταλάβετε ποιο νόημα κρύβεται πίσω από αυτή την αλληγορία. Το τέταρτο βιβλίο που διάβασα ήταν «Οι Λευκές Νύχτες» του Ντοστογεύσκη. Καταρχάς, όσοι έχετε διαβάσει τον Ντοστογεύσκη, θα αναγνωρίσετε τη γραφή του από την πολύ ωραία αφήγηση που κάνει και τον πολύ όμορφο τρόπο που διαδραματίζεται το έργο του. Η ιστορία έχει ως εξής: ο πρωταγωνιστής συναντά τυχαία μία κοπέλα και με έναν έμεσο τρόπο μαθαίνουμε για τη ζωή των δύο αυτών ατόμων πριν γνωριστούν. Μεταξύ τους χτίζεται μία σχέση εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας, αλλά το τέλος είναι λίγο απρόβλεπτο και σου αφήνει ένα περίεργο συνέστημα. Θα σας πρότεινα να το διαβάσετε, είναι πολύ όμορφο και βανάγνωστο βιβλίο. Το τελευταίο βιβλίο που διάβασα ονομάζεται 60 μαθήματα ζωής από το Δον Κιχώτη. Ο συγγραφέας έχει Ισπανό πατέρα και Ελληνίδα μητέρα, οπότε σε όλο το βιβλίο υπάρχει ένα ελληνικό στοιχείο να κυριαρχεί. Αναλύει κάποια αποσπάσματα από το Δον Κιχώτη, του Θερβάντες και είναι ωραίος ο τρόπος που αναλύει αυτά τα κομμάτια. Είναι χρήσιμο και για σας που έχετε διαβάσει το Δον Κιχώτη αλλά δεν έχετε κατανοήσει 100% το νόημα που κρύβεται πίσω από κάποια αποσπάσματα, αλλά είναι και χρήσιμο για όσους δεν έχουν διαβάσει το Δον Κιχώτη, καθώς τα αποσπάσματα είναι πραγματικά ένα και ένα και ο συγγραφέας τα αναλύει και τα τεκμηριώνει με έναν πολύ ωραίο τρόπο. Αξίζει να διαβάσετε και αυτό το βιβλίο, θα δείτε ότι τελειώνοντας το διάβασμα αυτού του βιβλίου θα αισθανθείτε λίγο πιο σοφοί. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και πατήστε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε για κάθε νέο βίντεο που ανεβαίνει. Σας ευχαριστώ πολύ, τα λέμε σε επόμενο βίντεο, γεια σας!